λαχταρό, τ' αρμύρο νερό, να με φέρεις της γης τα πέρατα. Θέλω να γευτώ και να μαγευτώ απ' τα κρύβα φιλιά. Στη χαρά να ξενιτευτώ. Κράτα με, μάθε μου να προχωρώ, να θυμώνω και να συγχωρώ. Όπου φτάνω πάντα να με καρτεράς, με ρωτάς σπαθιά, να χτυπάς πάντα να νικάς. Μια ιδέα ποιος μπορεί να μας επρόδωσε? Ανάθεμαντα. Δεν ξέρω αν δεν μπορεί να σκεφτώ. Και εσείς πέντε μου τώρα, είσαστε σίγουρες και δεν ξέρει κανένας ήταν που σχεδιάζαμε ή ήταν που κάναμε ένας τώρα? Εμείς πάντως δεν είπαμε τίποτε σε κανένα. Μόνο εμείς οι τρεις το ξέρουμε. Φυσικά είναι και η Λετίτσια, αλλά με την κατάσταση της που είναι στο φρενοκομείο δεν μπορεί να επικοινωνήσει με κανένα. Ούτε ξέρει κανένα την πραγματική της ταυτότητα. Είσαι σίγουρη και δεν σύντησες με κανένα? Ναι, Αντζούλη, είμαι σίγουρη. Κι εγώ είμαι σίγουρη. 100%. Ρε κορούες, αν πάτσι άκουσες σας κανένας να κουβεντιάζεται και εσείς εν τον επήρετε χαπάρι? Αποκλείεται. Πάντα κανονίζουμε να είμαστε μόνες μας αν κάνουμε τούν την κουβέντα. Αντζούλη, ξιάστο. Που μας δεν έμαθε κανένας τίποτε. Είναι τα ξέρω, είναι μεγάλο σίγουρος για τούτο. Μια την άλλη. Εγώ δεν ήξερα τι άλλο να σκεφτώ. Αντζούλη, να το βγάλεις που τον νου σου ότι είναι εμείς που προδώσαμε το σχέδιο μας. Ήταν να βάλουμε μόνες μας τα σέρκα μας, να βγάλουμε τα μάτια μας. Αφήστε τα τούτα και πέτε μου τι πρέπει να κάνω τώρα που ξέρει το όνομα μου. Είπα σου το ξανά. Το ότι άκουσε το όνομα Αρκύρα δεν σημαίνει ότι κατάλαβε ότι εσύ είσαι η Αρκύρα. Έτσι είναι, δεν καταλάβαινε τίποτα ακόμα. Γιατί αν καταλάβαινε. Ποιος σε γνήρωνε που λόγω του, ήταν να σε πάρει και να σε σηκώσει. Ναι, μα πάλι τώρα που ξέρει τον το όνομα, μπορεί να είναι η αρχή να ξεκινήσει να ανακατώνει. Και με τόσους τρόπους και τόσα τσιράκια που έχει, σιγά σιγά να μας ανακαλύψει. Ναι, είναι αλήθεια σου και μπορεί να γίνει τον πουλαρής. Για τούτον πρέπει να είσαστε πολλά προσεκτικές. Να με δείξετε ότι φοάστε και ότι κάνετε να το ζιάζετε πρώτα, εντάξει. Και να καρτερούμε με τα σέρκα δειμένα. Αρκύρα. Για την ώρα σου πρέπει να παίζεις την αχάπαρη. Εν καλά που λέει ο Αντζούλης. Και ας σε ρωτήσει αν ξέρεις καμιά με τον το όνομα, εσύ να κάνεις ότι ένεχεις ιδέα. Και μάλιστα να του πεις ότι πρώτη φορά να ακούεις έτσι παράξενο όνομα. Λοιπόν, είπαμε
πρώτα απ' όλα ψυχραιμία. Να μας μείνει καιρός να σκεφτούμε το νέο σχέδιο με ηρεμία και γαλήνια που λέει ο λόγος, έτσι. Και σου αρκείρα το νου σου. Να μην πάρει χαπάρι ο καράγιουρκής ότι κάτι σκέφτεσαι, ότι είσαι αναστατωμένη. Γιατί είπαμε, ο καράγιουρκής είναι μια άλλη αλούπα κι αν η πουλιά στον αέρα. Έτσι είχε υποψιαστεί ότι είσαι εναντίον του ή κάτι σκέφτηκες να κάνεις για λόγω του, Παναγία μου, να σας πάρει και τεσκιό και να σας σηκώσει. Εσείς αν να σας ήταν οι χαμένες, καλό σας το α. Σουμπαρίς, πώς τα πάει? Ύστερης που την εγχείρηση που του έκαμε ο Πετρής και ειδικά μετά που τον μετέφερε στο νοσοκομείο στο κονάτζι που είχε ό,τι χρειάζεται, πάει πολλά καλά. Αμα ο Πετρής λέει ότι αν δεν περάσουν τα πρώτα 24 ώρα, θα σιωρευτούν ότι υποφύγει τον κίνδυνο. Και η Ειρήνη? Για χρήστερα η σπουδοφόν που τράβησε. Πολύ μία. Εσύ ίντυξες να μάθεις να μου λαρκάζει να κάνει πολλά τζέτα. Πολυδεύκη, σκέφτεται, είναι να μπορώ να σου πω. Θωρώ την ότι σου ζήσεται. Δεν ξέρω αν επήρε να αποφασίσει να κάνει τζέτα που πρέπει. Ελπίζω το πάθημα της να γίνει για μάθημα. Και να φερθεί νούσιμα που δάμε τζέτα. Πολυδεύκη. Άμα αν είσαι μες στη μέση ερώταν και πάθος, δεν είναι εύκολο να μάθεις που το πάθημά σου. Θα με πλάσματα μνάλα ψημένα και συνεχίζουν να κάνουν τα ίδια λάθη. Γιατί μου το λάλλεις τούτο? Έγινε τίποτε? Ο Στράτος. Ο Στράτος είναι? Ο Στράτος έφυγε από το κονάτζι. Έπιανε τα πράγματα του και ήρθε στη Λεμεσό. Γιατί? Εμαλώσετε? Όχι, δεν εμαλώσαμε. Είμαστε μια χαρά. Αλλά έμπηκε μέσα στη μέση εκείνος που όποτε πάω να πετάσω, να ανοίξω τα φτερά μου, έρχεται και ρίφκει με χαμέ. Η μαύρη μου η μοίρα. Ο Καράγιουρκής πάλι. Σήμερα. Είναι εξαφανισμένος και ο Καράγιουρκης και η Φέδρα. Τι να σου πω, έλειπε όλη μέρα από το σπίτι και αποστράφηκαν ή βρε κανένα. Γεια σας. Καλώς. Γεια σου, Φέδρα. Ξέρεις μήπως που πήγε ο Καράγιουρκης? Όχι. Να πήγαινε έξω, μάλλον για κάποια δουλειά. Μα τι δουλειά, αφού δεν είχαμε κάποιο κανονισμένο εξωτερικό ραντεβού για σήμερα. Και απ' την άλλη, ούτε κάποιο μήνυμα μου άφησε για το τι να κάνω όπως κάνει συνήθως όταν φεύγει και δεν είμαι εγώ εδώ. Τι να σου πω, δεν έχω ιδέα. Αν κάτι θα προέκυψε. Τι να πω. Θα πάω να τον πάρω τηλέφωνο, μήπως και πήγε στο κέντρο. Σαρπέλια, πρέπει να σου μιλήσω. Τι θα λέω? Είδαμε, πάμε στο δωμάτιο σου. Ακούμε, έχω ρίξει. Αφήστε, σπέλια, ρε, και πάμε στο δωμάτιο σου. Λάξει. Ώστε έτσι ο Καραγιορκής, α. Δεν έχασαν την ευκαιρία. Κουρκάρε τόσο ο άνθρωπος. Έπρεπε να σου τζαμε να τον εθώρεσαι εν τέλος εσένα σου το φαρμάκι του. Πολυδευκή, σπάσε που την αζούλαν του που παντρεύτηκα το Στράτο. Και είμαι σίγουρη ότι τούτο σε κρυφό παίρνε τόσο καιρό. Και βρεν την ευκαιρία να πατήσει το Στράτο τζαμε που πονεί. Πολυμνία.
Έτσι άρρωση τον πάντα. Τώρα ένα τον μάθουμε. Εντάξει, ο Καραγιορκής ήτουν και ένι γάρος. Αμα... Σε μου μαράζωσε είναι η αντίδραση του στράτου. Καταλάβω ότι ο Καραγιορκής πρόσβαλε τον. Έκαμε τον να νιώσει πως σκούπιδο και καταλάβω αυτό που θέλει να φύγει από το κονάτσι. Μάμα αν το εξής, άπασε πολλά δύσκολο να σηκωστώ να φύγω τώρα και να φύγω την Ειρήνη Μάνησίν της με την κατάσταση όπως είναι με την Γαλάτια μέσα στη φυλακή. Τι να σε σηκώστηκε και έφυγε και έφυγε με Μάνησίν μου. Ούτε λόρκασαν τα παρακάλια μου να κάνουμε λίνη υπομονή ώσπου να σάσουν τα πράγματα. Όσον και σου φαίνεται παράξενο, δικαιολογώ το στράτο απόλυτα. Να μου θέλεις να πεις πολυδεύκη. Να μου θέλω να πω. Να μου θέλω να πω, Πολυμνία, πέ μου. Η προσβολή που έκαμε ο Καραγιορκής εις το στράτο είναι πολλά μεγάλη. Ειδικά τούν τη στιγμή που προσπαθούσε να αποδείξει πως είναι άξιος να σταθεί δίπλα σου, σαν άντρας σου. Ναι, αλλά... Είναι και άλλα, Πολυμνία. Ο στράτος εμπερήφανο πλάσμα. Δεν δέχτηκε ποτέ ελεημοσύνη που κανέναν ότι έκαμε, έκαμε το με τα δυο του τα σέρκα, με την αξία του. Και τον καιρό που σε παντρεύτηκε, είπε μας το ξεκάθαρα, πως εκείνος ο ίδιος που θέλει να σε στηρίσει. Ένε καταδέχτηκε να ζει από την περιουσία μας. Ξέρω το πολύ δεύκη. Και τούτο είναι ακόμα ένας λόγος που τον αγαπά τόσο πολλά. Και είμαι πρόθυμη να τον ακολουθήσω όπου θέλει. Όχι όμως τώρα που με έχει τόσο μεγάλη ανάγκη η οικογένεια μου. Πολυμνία μου, ξέρω το πως η οικογένειά σου έχει σε μια άλλη ανάγκη. Αμα και ο στράτος τώρα θυκιά τους δικούς του αγώνες. Πολυμνία, παρέτησε τα ούλα για λόγου σου. Ήφερε μια δουλειά που του τερκάσει. Και είμαι σίγουρος πως υποφέρει. Αμα έχει πείσμα, μην ίσκει για μένα και κάνει το για να φέρνει ένα μεροκάμα τον έσω του. Αρφούα μου, η περηφάνεια που είχε ο στράτος εχάθη. Και το μόνο πράγμα που του μείνει τώρα είναι να ελπίσει στη δική σου υποστήριξη. Δεν πρέπει να κάνω πολύ δεύκη. Αρφούα μου, ξέρεις πολύ καλά πως εγώ ήμουν εναντίον του γάμου. Ξέρεις το και σου, ξέρει το και ο στράτος. Αμα κατάλαβα πως έκανα λάθος. Ο στράτος αποδείξε με τις πράξεις του πόσο πολλά σε αγαπά. Είχε την ευκαιρία να ακυρώσει το γάμο σας και να μείνει στο στρατό στο αξίωμα που είσαι. Όμως δεν το έκαμε για να μέσα σε πλήγος. Και αποφάσισε να αποστρατευτεί και να μείνει δίπλα σου. Για τούτο νομίζω πως είναι η σειρά σου να κάνεις μια θυσία. Ξέρω το πώς η Ειρήνη χρειάζεται σε. Αμα χρειάζεται σε και ο στράτος. Έλατε, πέ μου να δούμε τι τρέχει. Πέ μου, είπες ποτέ σου σε κανέναν καμιά κουβέντα για το σχέδιο μας εναντίον του Καραγιορκή. Τα πράγμα. Είσαι με τα καλά σου. Σαρπέλια, τούτη η υπόθεση δεν είναι παιχνίδι. Θέλω να μάθω την αλήθεια. Ναι, ξέρω το πως είναι παιχνίδι, δεν είμαι κανένα μωρό. Αλλά γιατί με ρωτάς έτσι πράγμα. Ο Καραγιορκής ξέρει πολλές λεπτομέρειες για το σχέδιο. Έμαθε ακόμα και το όνομα Αρκύρα. Αν και δεν κατάλαβε ακόμα πως η Αρκύρα είμαι εγώ. Σοβαρά. Πολλά σοβαρά. Πρέπει να ανακαλύψουμε πώς δεν τα έμαθε. Τούτα που ανακαλύψε ο Καραγιορκής δεν τα ξέρει κανένας άλλος αυτός που μας. Κι αφού ούτε είχα νοημίλησεν, ούτε εγώ, μην ίσκεις μόνον εσύ. Γι' αυτό θέλω να συγκεντρωθείς και να μου πεις. Εμίλησες ποτέ σου σε κανένα για το σχέδιο μας? Πολυδεύκη, μπορείς να μου πεις τα μαρτίες που καιρώνω? Γιατί να μην μπορώ και εγώ να ζήσω τη ζωή μου έστω και μια φορά. Εύκολα και ήσυχα. Γιατί να πρέπει συνέχεια να παλεύω? Νομίζω πως άμα να επαντρευκούμουν το στράτο, τα πράγματα ήταν να σάσω.
να βρω την ευτυχία που εγκαστέρουν τόσα χρόνια. Μα ακόμα ύστερα από το γάμο μας, δεν βρίσκουμε να επαμώ. Τίποτε δεν πάει σωστά. Συνέχεια πρέπει να κάνουμε θυσίες. Να είναι ο ένας, να είναι ο άλλος για να είμαστε μαζί. Πολυμνία μου, δεν θέλω να απορπίζεσαι. Πες μου, ξιάνεις πως το πρώτο πράγμα που κάνουμε, να μ' έρθουμε με στούν τη ζωή, είναι να κλαίμε. Παίρνουμε για να σιγουρευτούν πως είμαστε ζωντανοί. Με μπορπίζεσαι. Είμαι σίγουρος πως κάποτε να έχεις την ευτυχία που σ' αξίζει. Μα πότε. Ως πόσο να καρτερώνουν την ευτυχία. Μα ξέρω. Μα ξέρω ποιο την κατάρα κουβαλώ που τον ξέρω μου μητσά και εκείνος φταίει για όλα τα κακά που έμαθα και το στήσω. Που αν με δει, να σταθώ στα πόθηκια μου. Διάβομαι και ξαναρρίφκει με. Πολύ μνή μου, για όνομα του Θεού. Τώρα, γιατί μου τα λαλείς του τα ούλα. Για όνομα του Θεού, δεν ξέρουμε πως σου είχαμε πολλά ο Καραγιορκής. Έτσι, επειδή έτσι ακούθηκε με το στράτο, έτσι σημαίνει πως είναι κατώθηκε μέσα στα πόθηκια σου και έκανε σου πρόβλημα. Στο κάτω-κάτω, ο στράτος Πολυμνία μπορεί να έφυγε από εσύ, άμα δεν τσάφηκεσαι. Είπες σου το καθαρά. Ένα σε καρτερά ώσπου να αποφασίσεις να πάει κοντά του. Ευγή, ξέρω πολλά καλά να μου σου λέω. Που ζει ο Καραγιορκής. Εγώ δεν πρόκειται να βρω την ευτυχία. Έτσι παραξενεύκει με που ήταν έτσι τα πράγματα. Σιγά που θα σας έπαιρνε μυρωδικιάν η TMT και ήταν να έχουν κανέναν Τούρκο να μαρτυρήσει εναντίον τους. Τούτοι είναι αξίνα να καθαρίσουν να πας στενά θέμα να στου πόσουν και ο στόμα του. Τέλος πάντων, ένα έχω με εγώ καλά νέα ρε φίγω. Γιατί, να μου μάθεις. Ύστερης που την κουβέντα που είχαμε τον Πολυδεύκη, επειδή και για προσωπικά και των υπουργών και των πρόεδρων, και αναγκάστηκα του φιλίσω το χέρι του έναν καλοπιάω. Τι είναι να μου συμβάσει. Τελικά είσαι δίκιο να πολυδεύκεις. Εσύ ενδυχά του και είπα μου μόνος. Εν μπορούν να κάνουν συν τίποτε, ενδυμένα τα σιάρκα τους. Το θέμα είναι νομικό, λαλού μου. Κι όχι μου να καταλάβω ο υπουργός πως οι απειλές που τους είπουν να τους τα προμουτήσουν όλα και ξέρω εγώ ότι δεν πιάνουν τόπο. Και το χειρότερο, εδώ και μου να καταλάβω πως η Γαλάτια πάει ακρεμάλα. Έξερα το. Έξερα το. Και τώρα είναι να μπουν να κάνουν καλά, Γιώργη. Τώρα, εάν είσαι τρόπο να βρούμε ποιος είναι ο πραγματικός δολοφόνος, ρε φίλο. Δυστυχώς, τούτο είναι πολύ δύσκολο για να μην σου πω αδύνατο. Δεν έχουμε κανένα στοιχείο που να οδηγά στον πραγματικό δολοφόνο. Κι ούτε να βρούμε γερά στοιχεία που να αποδεικνύουν πως είναι αθώα η Γαλατία. Έτσι είναι, δυστυχώς όχι. Όλα τα στοιχεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δείχνουν ενόχιν τη Γαλατία. Άρα η υπόθεση μας, κατά που φαίνεστε, χαμένη. Και να κάτσουμε τώρα να χωρούμε την κόρη μου να πιένει γιον του Αρνίνη στη σφαγή. Έτσι παραμάνε θα το δεχτώ ρε δίγω να κάτσουμε στα βρωμένα σέρκα να χωρώ την κόρη μου την κρεμάζουση. Κάτι άλλο να σκέφτηκα. Και χαρκούμενο μόνος τρόπος να γλιτώσουμε τη Γαλατία. Πώς υποψιάζεσαι εσύ εμένα. Ρέμισε. Με παίρνεις φορά. Δεν είπα ότι το κάνεις για κακό σκοπό. Εδώ, σκέφτηκα
ότι τότε που προσπαθούσες να φέρεις τον Ανδρέα με τα νερά μας για να το χρησιμοποιήσουμε εναντίον του Καράγιορκη. Mm. Μην πάει πας στον ενθουσιασμό σου, έφυγες σου καμιά κουβέντα για το σχέδιο. Είδες που με ξέρεις τόσο καλά τελικά. Με τον Ανδρέα, αν θέλεις να μάθεις, ήμουν πολλά προσεκτική. Μόνο κάτι πονούμενα του έσυρα για να δω τι σκέφτε του. Ούτε τα σχέδια μας του εφανέρωσα, ούτε τα πραγματικά μας ονόματα. Γι' αυτό μείνε ήσυχη. Ένε μαθεύτηκε εμπουμέναν το μυστικό σας. Να πάτε να έβρετε τον αληθινό Ρουφτσάνο και εμένα να μ' αφήσετε στην ησυχία μου. Εκαταλάβετε? Μα πέ μου επίρες χαπάρι σε πόσο δύσκολη θέση βρισκούμαστε εν τζιτρείς μας. Αν αποκαλυφθούν τα σχέδια μας, ένα γυρεύκουμε τρύπα να χωστούμε. Γι' αυτόν είτε σου αρέσκει είτε ο είσαι και σύμπλεμενοι μες την ιστορία. Ακόμα και αν θέλεις να μας εγκαταλείψεις τώρα. Και όπως καταλάβεις, εσύ συμφέρει ούτε σένα να βγουν όλα στη φόρα. Γιατί να σε πάρεις για σέναν ο ποτάμος. Και εγώ τι θέλεις να κάνω? Σαρπέλια, θέλω να συνάξεις το νου σου και να μείνεις μαζί μας. Εμείς οι τρεις πρέπει να μείνουμε ενωμένες και να καλύφουμε η μια την άλλη. Με το να μας εναντιώνεσαι μόνο κακό μπορείς να κάνεις. Να πάει χαμένο το σχέδιο που με τόσους κόπους προχωρήσαμε. Και το χειρότερο, να κινδυνέψει η ίδια μας η ζωή. Σε ποιος είναι τούτος ο τρόπος? Ο μόνος τρόπος είναι να γλιτώσει η Γαλάτια την κρεμάλα, είναι να δραπετεύσει. Με τα πράγμα. Τούτο που άκουσες. Να κανονίσουμε την απόδραση της εμείς και εμπέψω στην Αγγλία. Ρε άγια εμπόλικα, δόξα σε ο Θεός. Να την πέψω και μέσα με την κόρη της και τον άντρα της και δεν θα τους λείψει τίποτες. Εμένα να με παρατήσεις. Έτσι πατά λογικές έγκαμε. Και όπως ούτε δέχτηκα. Ήνταλος είναι να καταφέρουμε έτσι πράγμα. Δουλειά στο χέρι μας, δάλος εγώ. Ακούεις, με τη δική μου τη δύναμη και τις δικές σου τις γνωριμίες που είσαι μες στην αστυνομία, να τα καταφέρουμε. Τόσα χρόνια σαν αγγελέας, τόσες παταλόδουλειες που έκαμε έτσι τώρα εγκαμνείς, να δεχτείς. Τόσους που ξέρεις μες στην αστυνομία και τους βαριάνους, να τα καταφέρουμε, λαλό σου. Ναι, τούτο είναι αλήθεια. Ξέρω πολύ τον κόσμο ακόμα. Αμά γίνει το λάθιασμα που πρέπει, Φίβο, να σου πόσουν το στόμα τους και τα μάτια τους και την αϊκούν να φύγει. Κι άμα φύγεις τερίς, να αναλάβουν οι δικοί μου να τη φεύκατήσουν από την Κύπρο. Να τα αναλάβουν, λέει ο Ταρία, για μην έχεις έννοια, ναι σου. Εντάξει. Το θέμα είναι να κάνουμε καερέτια, ρε φύγω. Σε δυο μέρες είναι η δίκη. Και η δουλειά πρέπει να γίνει πριν τις δυο μέρες. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, αγώτια μου καλή ίδια. Αμα δεν σκέφτηκες ένα πράγμα, Καραγιορκή. Τη Γαλάτια. Η Γαλάτια είναι. Εντάλλως είναι. Δεν θα καταδεχτεί να δραπετεύσει. Η Γαλάτια, Καραγιορκή, είναι πολλά περήφανη. Δεν θα δεχτεί να βγει από τη φυλακή, αν δεν την αθώσουσε. Μα έχω τη δουλειά σου και σύντυχα με τη Γαλάτια και δεχτεί. Είπε μου πως πρέπει να φύγει από τη φυλακή με οποιοδήποτε κόστος. Αρκετόν καιρό νεβιάμαι με τον νόμο. Έναν τέχω άλλο τα μέσα. Θέλω να βγω με οποιοδήποτε τρόπο. Και χρειάζομαι τη βοήθεια σου. Κι ορκίστηκα της πως να την βγάλω από τη φυλακή με το εσέκιπι. Επίες με τούτον τον τουρκό σπορό. Φύε! Φύε που έσω μου τώρα! Ούτε θέλω να σε ξαναδώ μπρος μου. Εντάξει. Ένα φύο. Αλλά να ξέρεις πως εσύ φταίεις, Γιαούλα. Εγώ φταίω, Γιαούλα. Ναι, Ειρήνη. Εσού. Εκμεταλλεύτηκες την αγάπη που σου είχα και κάλαρες με να δω από το γέμα μου τον Παρίζ για να ζήσει. Αλλά και που τον έπαιξα, για λόγου σου που τον έπαιξα. Είναι εσένα που ήρθα να πιάω που τα σέρκα του. Και για τους άλλους που εκαθάρισα, η αιτία εσού είσαι. Αλλά να ξέρεις, Ειρήνη, πως μπορεί εγώ να έδω κατ' το γέμα μου του Μπαρίζ για να ζήσει, αλλά και το γέμα όσον είναι να σκοτώσω.
ώστε να λυτρωθεί η ψυχή μου. Δεν πας τα δικά σου σέρκα. Ειρήνη. Δεν τα μου σκέφτες, αγάπη. Δεν πω τον καιρό που μου μητσιά που κατάλαβα πως ο πόλεμος αλλάζει τους ανθρώπους. Και έζησα το από πρώτο σέριν τον καιρό του αγώνα της ΕΟΚΑ. Μα παρόλο που το έμαθα καλά, κάθε φορά που γεννήσκεται κάτι και θυμίζει μου το, εγώ πάλι εκπλήσουμε. Έτσι είναι ο πόλεμος, Ειρήνη μου. Βγάλει από τον άνθρωπο τα πιο άγρια αίσθηκτα που είσαι μέσα του χωσμένα. Μα, είναι τέλος σκέφτεται αυτό το πράγμα τώρα. Σκέφτομαι τον Παναγιώτη. Τον καιρό που μας τα μίτσι ήταν ένα χρυσό παιδί. Ήλαρον, πονόψυχο. Και δεν φαντάστηκα ποτέ μου πως θα ήταν δυνατόν του τον το πλάσμα να φτάσει κάποτε στο σημείο να γίνει φωνιάς. Εγώ είμαι σίγουρος ότι ο Παναγιώτης εν άλλαξε. Ένα ακόμα το καλό παιδί που έξερες. Για τούτον, έστω κι αν προσπάθησε να με σκοτώσει, εις το τέλος επαραμέρκασεν τα ούλα. Έδωκε μου το γέμα του και γλίτωσε με από το θάνατο. Δυστυχώς όμως του την θυσία δεν την έκαμε με την καρκιά του. Αν μεν τον επιέζαμε, είσαι να σ' αφήκει να πεθάνεις. Ο Παναγιώτης άλλαξε μπαρίς. Έγινε σκληρός, έγινε κακός. Κανένας άνθρωπος έγινεται κακός. Είναι οι περιστάσεις που σε κάνουν να γίνεις κακός. Και είμαι σίγουρος ότι ο Παναγιώτης ό,τι έκαμε, δεν το έκαμε γιατί το επίστευκε, μα γιατί παρασύρθηκε. Και οι άνθρωποι κοντά στην ηλικία του Παναγιώτη είναι εύκολο να παρασύρθουν και να πιστέψουν σε πράγματα που τους φυτεύκουν άλλοι μες στο νου τους. Γι' αυτό μένω σε σάνια. Είμαι σίγουρος ότι ο Παναγιώτης ένα ξανάβρει το σωστό τον δρόμο. Είσαι χρυσός άνθρωπος, Παρίς. Αν ήταν άλλο στη θέση σου, δεν θα σκέφτεται έτσι για εκείνον που παρολίον να το σκοτώσει. Θα σου κάνω καμιά σούπα. Εντάξει, αγάπη. Ειρήνη μου, αύριο έχεις τα γενέθλιά σου. Αλλά εγώ για πρώτη φορά δεν θα είμαι κοντά σου. Κάθισα λοιπόν να σου γράψω ένα γράμμα. Θέλω να ξέρεις πως τα λόγια που μου είπες την ημέρα που με συλλάβαν έρχονται συνέχεια στο μυαλό μου. Γι' αυτό πρέπει να σκεφτείς καλά τι θα κάνεις με τον Παρίς. Οι δυσκολίες που θα συναντήσεις ως χριστιανή για να είσαι με ένα μουσουλμάνο θα είναι πολύ περισσότερες από αυτές που συνάντησα εγώ όταν πάλευα για να είμαι με τον πατέρα σου. Τώρα πια οι κοινότητες μας έχουν διχαστεί. Και δεν σου κρύβω ότι ανησυχώ. Μήπως ο πόνος που σου προκάλεσε η φυλάκισή μου
σε σπρώξει στην αγκαλιά του αγαπημένου σου για να βρεις παρηγοριά. Αυτή η κίνηση όμως θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος. Έπρεπε να μην μπαίναν οι άλλες μες στη μέση. Όξα ήταν να σε κανονίσω αξιμαρισμένη. Πον να μας βάλεις όλες τις θερπίες δάμες. Άιστη, ρε, δεν λέτε τα παλιά σου μετά την φορά. Τι πάει ο Ρόσπα. Ο Ρόσπα είσαι ενδιαφέρεσαι, βραξιμαρισμένη. Κόψετε το. Εμπα μέσα να μην σας βάλω και δεστρίς την απομόνωση. Τούτα, να τα πεις σε κύριες πατιέψαν τον Καφκά. Εγώ να μου σου έφτασα σαν εκάθομαι στον ήλιο νησυχή. Εμπα μέσα σε ούσου. Άντε κι εσύ. Έλα λουν να αποκάτσουν οι φρωμοσχύλες. Καλάτια μου, καλά έκαμε σπονευκείς έξω σήμερα. Τι το λέσουν οι Φατμέ, έτσι ουρκάζεται. Τι άρκεψαν και πετάσεις κουβέντες για λέους. Αμα έννοια σου και έφυγε από το χάρι της. Μα, ένα που είσαι πίσω στην τηγάνη μου. Μα κόρη μου, κλαίεις. Έγραψα τούτο το γράμμα πριν λίγες μέρες. Για να το πέψω της κόρης μου. Επαράγγελα της να με βιαστεί και να μην κάνει καμιά μπελάρα με τον Παρίζ. Και εδώ κάτω της Πολύμνιας να το σκευάσει και να της το πάρει. Αν όσον και σκεύασε το η Πολύμνια, είναι φάσταξη. Και μου λόγησε μου ότι η κόρη μου εκλέφτηκε με τον Παρίζ. Εντάξει, αν είχε μικρό να της το πέψω. Κατάλαβα. Ακόμα ένα γράμμα που εγγράφτη μέσα στη φυλακή και δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του. Μεκλέ, σαν άσου είναι Ζέμα. Πανάσου είναι νέορτεση. Ειρήνη Βεπετρής Νέρδελε. Ειρήνη Μπανά Τσουρμπαγια Πίωρ. Βεπετρής Ειρήνη Μπανά Ονούν Λευκαραγιά. Γιτύπ Χαστάμπ Ειρήνη Γιώρη Γεγινής Οηλέδη. Τσόκγι, Νταχάγι, Μπουρατάγι. Μπανά σου ηλέ και μιλέ. Τελάσαι τι γιώρου. Κι ο Αιγέ Γιτύπ Αιλέμι Γιορτινούς με. Χαγίρ, ώρα για Νταχάβα Ραμαντού. Νίτσιν, Νέολδου. Ωραία, Γιντάρκεν. Σε νύχιν τα γεννήν του σιοντούν. Βέτε με τη γη χατελατούμπανα. Ορτά κι ο γιούντεν. Νινανίν ευίντεν και τσίπ. Τέμις γεμεγήν του σιοντούν. Ωρα γιάν τα γήπ. Καρναλί του γιούπ. Ο λαλαρίλ αλλά μας αλλάρ. Εχε, ναι όλτου. Ον λαρ μπαινί άραρκεν. Γυρίπ αρκαντάν γερδιλέρ. Καπηγή τσαντιλάρ. Κορκουντάν ατσμάμαν. Γιτιλέ, Βερζόλα, η τσένη γιορτιλέ. Μπαινί του φέκλε κορκοτούπ. Μπανά κίμολ τούνου. Βενάσαλ, η τσερή γελδιμινή σολτουλάρ. Μπανά σενήν τσιμ σολτουλάρ. Τσόνκιουν, η γη ανλαντούν, σενήν μπεκλιολάρδε. Ον λαρίμ μπουλμανίν, η ανλαμισλάρ. Σούπελ εντιλέρ, σενή κατσίσουν. Βεσέμ, ον λαρά νέτσι βαμπερδίν. Σενήν η τσίνορ λαλά, χαπερίν γιόκ, σενή τάνιν μίγιορουν, τεντίμ. Βε σενήν η τσίν, ορατάν άσουν πουλούντουν, ον λαρά νέτσο παπερδίν. Ον λαράν είναι εντέμ, που ευήν πύργια σλίμ, αρκαντασουνούν ουλμεντεν, καρδογινούν ορεντιγινίν, σοηλεντίμ. Μαθιά την δε οντουγινούν, βε ρουμλάρ λαρ, φασαρία λαρτά, κατσμαμούς, Μετσπούρ ολουντού, βεσιμελίκ, κοτσάδιντε, καλίωρουμ. Ο νουν η τσιν, ευήν μπόσουλουνουν, ντουρουμουνουν γερμέκ, βεόρα λαρδά, καλμάκι τσιν, ευέκητικ. Βέσαν να είναι αντιλάρ. Ιντζίτ με δεμπενίμ, πρακτιλάρ, μπιλίγιωρουμ είναι αντιλάρ. Μπαρίς, τσόκο κιωρουμ. Μπέιρλερινέ, νέκορκου κοϊδουλάρ, μπιλμιωρουμ. Έτσι γεννήσκεται. Γιατί τα μέσα που είμαστε φυλακωμένες, πολλές φορές βρίσκουμε παρηγορικά στα γράμματα.
Καθόμαστε και γράφουμε όσα έχουμε μέσα στη ψυχή μας για να παριοριθούμε. Κι ας είμαστε σίγουρες πως εκείνος που το γράφουμε δεν θέλει να τα διαβάζει ποτέ του. Ξέρεις πόσες φορές έκατσα και έγραψα γράμματα στα παιδιά μου και ζήτουν τους να μου συγχωρήσουν. Πώς εγώ δεν ήθελα να τους κάνω κακό. Μένω ο σατανάς που με ζουμπτούδησε. Αμαντάβλεπες, ύστερα οι παριορκές μου. Μπορεί να σου φανεί πελάρα του τον πόν να σου πω. Άμα είναι αλήθικη. Άμα τα έγραφα, όχι μόνο οι παριορκού μου. Άμα επίστευκα πως τα παιδιά μου εθικευάζαν και πως μου συγχωρήσαν που τα αλήθηκε. Έχω τα φυλάμινα τώρα. Άμα ποιο να τα πέψω να τα εθικευάσει. Εμένα όμως η κόρη μου ζει. Ναι. Η κόρη σου ζει, άμα έσου είσαι έξω από τη ζωή της. Τέλος πάντων. Σκέφτηκες τίποτε πως γίνω που σου είπα. Για την άλλη γυναίκα που μπορεί να σκότωσε την Ιμπραήμη. Και που μπορεί να καμιά που την ξέρεις. Όχι, δεν σκέφτηκα τίποτε. Εγώ πάλι που το ύφος σου κατάλαβα πως κάποια να έρθει ψυχή που ψυχάζεις. Δεν πειράζει, αν θέλει να μου πεις, μην μου πεις. Αμά, Γαλάτια μου, θέλω να τα ζιάσεις καλά όλα μες στο νου σου και ύστερα να αποφασίσεις τι θα κάνεις. Γιάννη, για πάτσα κλαρεντάνε δεν κορκουίρσουν. Ναι, του σούνε, Τζιμίν, μπιλμιόρουν. Μπεντέμ, τσόκ σέιλερ και τσέμ. Τεμετενίν, νέλερ, για πάμπιλε τσέινιμ, ταχμίνε τέριμ. Σε νύτα κύπ, έτσι κλερινή, σαν μίγερσουν. Σαν μίγερουν, τσόκ δικατλίντιμ. Εμίν σύν. Χίτς πυρ ζαμάν. Εμίν, όλ μίαν πυλιρσίμ. Εμίν δίλιμ. Έλπεντε σανά, χαμπέρ βερμελίδεν. Τσούν κιού σενίν, χαϊν λίκλεν, σούτσουλα διλάρ. Κεντί κουλου κλαρινάν, γετσι μετερίνι τσίν, χειρσούς γιμπίν, κατσινουνούν, σοϊλε διλάρ. Βουλναρί σοϊλε ρίνι τσίν, σενί κορκούτμαντον. Σανά σοϊλε δεμ, είστε δίμ. Τσούν κιού, ορλαντάν, κορουμανέν στήρουμ. Ήετιν. Γιάν λισμπέν, τέλη και δε τέλη. Βε ειρήνη, βε αλεσίδε, τέλη και δε. Βέτα κύπ, έτσι λέρσε. Έγερ, μπιδίθκια για έτσι λέρσε. Βεμπενή, ώρα τα μπουρουλάρσα. Έψινη, ολδυρίρουμ, ελπέτε. Τεμετέ, σακαλασμάς. Έγιδεν, ορλαντά, κορδουγούν ιτσιν, χατλήσεν. Τζεμιλέ, χίτς μην τουρουντά, μπενή, μπούλμα μαρελάζιμ. Βενέ, για πμαϊ, δουρσουνούρσουμ. Σιτμίσεν, κοιτμελίζεν. Κιόγεν, τον μελάζιμ. Κοτσατά καηλδίνει όνλαρα. Μερά κιόγε γίτμεδεν όγε. Μπερκάτ δονούς γιάπινες. Μπουνούλα μπυρλικτέ σενήν αρκαδάσεις εδέρ. Σενήν σασιρίπ, ίζινή καϊ μπερδίρμεγε τσαλισίρλαρ. Βεσέν. Μπουνού γιάπ. Βεν πέντεν. Ναι γιάπα τσαϊόμε μπιλέιμ. Εμίνσιν. Γιουρούζουμε κουζέρεκ μπαρίζ. Έπεσα του γούρου και ήρθα μάστρε μου που τηλεφώνησες. Ήταν που τρέχεις εν τόσο επίγω. Κάτσε. Έχω σου μια πολλά σημαντική δουλειά. Τα δουλειά. Πέ μου, με τους βαριάνους των κεντρικών φυλακών, έχεις ακόμα φιλίες. Από όσο θυμούμαι τότε που δούλευκες κοντά μου στα γραφεία των ανακριτών, η περί του πουτούτου είσαι του φίλη σου. Ναι, καλά θυμάσαι.
Μα γιατί ρωτάς? Τι έχει πολλούς που τούτους που δουλεύουν ακόμα στις φυλακές. Ναι, έχει και ο τρεις. Και μάλιστα ο υπεύθυνος τους είναι πολλά φίλος μου. Τι είπε μου άνθρωποι της εμπιστοσύνης σου. Ναι, σίγουρα. Ας πούμε να τους ζητήσεις μια χάρη να σου την κάνουν με το αζημίο του φυσικά. Ναι, και προπαντός τούτος ο υπεύθυνος τους που σου λαλώ πολλά παραόπιστος. Και την ψυχή της μάνας του πουλά την ακόμα για τα παρά. Πολλά καλά. Μα μου είπες. Δεν μου σχεδιάζεις. Μια απόδραση, Μιχαλάκη, που πρέπει να γίνει όσο πιο γρήγορα. Αποδράση. Πώς δεν μπορείς να τραπέδευσαι. Η Γαλάτια. Η κόρη του Καραμάκη. Γαλάτια. Ξέρεις τι θα πει πραγματική αγάπη, Μπαρίς. Πραγματική αγάπη σημαίνει νοιάζουμε. Κι αν πράγματι νοιάζεσαι για την ειρήνη, που είμαι σίγουρος ότι νοιάζεσαι, έθαινα δύσκολο να καταλάβεις τι να μου πρέπει να κάνεις. Που ήρθα έσω, που σπάζω τη κελέ μου να καταλάβω ήταν που γεννήσκεται. Εμιά άλλων μυστήριων είναι ότι έμαθεν την υπόθεση μας ο πολιτεύκης. Πάντως εμείς δεν είπαμε τίποτε κανενού. Επελάναμε να χαλάσουμε το σχέδιο μας. Τραβήσαμε τόσα ώσπου να το φέρουμε ενώ ζητάμε και τώρα να φάμε την κεφαλή μας. Επόθε δαίμονα ετρύπησε το αντιόν και φεύγουν οι πληροφορίες καλό. Δεν ξέρω να μου να σου πω. Πραγματικά έχω τα χαμένα. Τι είναι κάτι άλλο που με κάνει και σιουρκάζομαι. Που την ώρα που το μάθαινε ο Καράιορκης, ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Έμτια πήρε με τηλέφωνο, με τίποτε σε καταλάβεις. Να δούμε αν είναι που σχεδιάσει. Κλείσε τώρα, γιατί... Έρχομαι! Πρέπει να πάω να ανοίξω γιατί είχα ρηκλού λύπη και να ανοίξω... Άτι, έσαι για και λαλού μετά, εντάξει, άτι. Καλό! Παναγία μου, Παναγία. Да.
έμεινε και χωρίς με παντεκκίες το χάρον μπρος σου. Για λίγο καιρό μόνο, ώστε να γίνεις καλά. Πολλά φοβούμαι ότι είναι για λίγο καιρό μόνο. Συνεβήκαν πολλά και δυσάρεστα. Και κάναμε να καταλάβω πως άλλα σηκατανούν το πλάσμα και άλλα γεννήσκονται. Που την ώρα με μάθα πως ο Καράγιορκης έμαθε λεπτομέρειες για το σχέδιο μας και ποιο είναι το πραγματικό σου όνομα, δεν μπορώ να ησυχάσω. Στην ιδέα και μόνο πως μπορεί να μας ανακαλύψει, τρέμω. Έχεις δίκιο. Κι εγώ έτσι νιώθω. Είσαι κόρη του Καράγιορκη. Πού να τολμήσει ο απατεώνας να σου γελάσει εσένα, τις κόρες του. Τούτα η βιβλία νομικής. Επιάσα τα να τα θκευάσω για να είμαι προετοιμασμένη για τη δίκη. Να καταλάβω να μου γυρίσκεται γυρό μου, ένα λαλούν τόσα πράγματα. Θέλω να ξέρω ακριβώς να μου σημαίνουν. Λοιπόν, σου τα ριάλια είναι πρόβλημα. Πολλά ωραία. Πάντως να ξέρεις πως τούτος έχει μια άλλη δύναμη. Περνά όλος του πράγμα που χρειαζόμαστε για να γίνει η δουλειά μας. Και να μου πω το σχέδιο που είσαι μες στο νου σου, για. Ποιος είναι?